Πολύ καλή μέρα. Πολύ καλή μέρα σε όλο το κοινό. Ο κύριος Ψαρόπουλος είναι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών. Είναι οι άνθρωποι που τους... Το λέω καλά ή λέω κάτι λάθος? Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, έτσι ακριβώς. Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Είμαστε οι άνθρωποι που 31 Οκτωβρίου θα πάμε στα σπίτια μας, στο Ταμείο Ενεργείας. Είστε οι άνθρωποι... Θα μας δίνουν 450 ευρώ για να καθόμαστε, ενώ μπορούν να βάλουν άλλα 300 και να δουλεύουν. Είστε οι άνθρωποι... Τόσο απλά. Είστε οι άνθρωποι, καλά το λέτε και το οριοθετείτε έτσι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Σε μια χώρα ειδικά η οποία καίγεται τα καλοκαίρια, μετά θα πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, δεν γίνονται ποτέ. Τέλος πάντων, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ενδεχομένως δεν έχουν τα φαινόμενα τα οποία έχουμε, για τους χύψη λόγους. Γιατί έχουμε οι φωτιές, το ξέρετε πολύ καλά, σε πολύ μεγάλο βαθμό, μπαίνουν από ανθρώπινη παρέμβαση, από εμπρισμούς, τα είδαμε στη Δαδιά, τα έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά είστε οι άνθρωποι, να το θυμίσω και αυτό γιατί έχει την αξία του, που τα καλοκαίρια σας χειροκροτούν. Και το χειμώνα σας βγάζουν τις άβρες και σας ξυλοφορτώνουν, κύριε Ψαρόπουλε. Σωστά, εσείς δεν είστε αυτοί που σας κυνηγούσαν. Έτσι ακριβώς. Είμαστε αυτοί με τις μπέζες στολές που το καλοκαίρι είμαστε πάνω, συνδράγουμε μαζί με το μόνιμο προσωπικό ανά την Ελλάδα σε όλα τα συμβάντα. Ναι. Είτε είναι αστικό, είτε είναι δασικό, είτε είναι ατύχημα στο δρόμο, είτε σε οτιδήποτε. Πάει το μόνιμο προσωπικό, συνδράμουμε μαζί τους. Μάλιστα. Θέλω να σας το ρωτήσω... Βράδυ, το χειμώνα είμαστε εμείς που μας απολύουν και όταν πάμε να διαμαρτυρηθούμε φέρνουν την άβρα. Φέρνουν τα δακρυγόνα, φέρνουν τα μάτια. Δυστυχώς τα έχουμε δει, έχουμε γίνει μάρτυρες αυτών των καταστάσεων. Θέλω να ακούσουμε μαζί, κύριε Ψαρόπουλε, εσείς φαντάζομαι το έχετε ακούσει, αλλά οι ακροατές, κατά κύριο λόγο, να ακούσουν. Τι δήλωσε πριν από λίγες ημέρες μέσα στο κοινοβούλιο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, αναφερόμενος στον αριθμό των συναδέλφων σας, κύριε Ψαρόπουλε, και θέλω να μου πείτε μετά, αφού το ακούσουμε, εάν λέει ψέματα ή όχι ο Υπουργός. Να το ακούσουμε. Γιώργο, δώστε το. Για τους εποχικούς προσβέστες οι οποίοι είπαν τα συνθήματά τους, το καταλαβαίνω. Αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στόχος τους είναι η μονιμοποίηση. Αλλά έχω πει και σε αυτήν εδώ τη Βουλή ξανά και ξανά ότι η εποχικότητα είναι κάτι που συνδέεται με την πυροσβεστική. Οι απαιτήσεις αυξάνουν σε όλες τις χώρες του κόσμου, γίνεται αυτό. Και έχουν εποχικούς πυροσβέστες για να καλύπτουν τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης κατά τους θερινούς μήνες. Και την έχουμε επεκτείνει και την έχουμε κάνει 6 μήνες. Αυτό το έχουμε πει και σε αυτούς τους ανθρώπους. Μου μιλάτε για κενά. Εγώ σας λέω ότι δεν είχαμε κανένα κενό. Και μου λέτε ότι ό,τι σας λέω, ό,τι σας προσκομίζω είναι ψέμα. Το καλοκαίρι είχαμε 16.450 πυροσβέστες μαζί με τους εποχικούς. Και οι οργανικές θέσεις είναι 16.430 σύμφωνα με το προεδρικό που εμείς ψηφίσαμε, εγώ το έφερα, το προώθησα, το Νοέμβριο του 2022. Από τότε αυξήθηκε η οργανική δύναμη που ήταν στις 14.000. Και μου λέτε ότι υπάρχουν 3.500 κενά και ούτω καθεξής. Όχι, δεν υπάρχουν 3.500 κενά. Τα κενά είναι λιγότερα από 2.000. Γιατί πέρυσι μόνο προσλάβαμε 500 εμοδέ από τη δεξαμενή των εποχικών. Προσλάβαμε 132 επιστήμονες σε διάφορα επιστημονικά πεδία και μπήκαν και 200 παιδιά τα οποία αποφύτησαν από τις παραγωγικές σχολές. Άρα, σύμφωνα με τον κύριο Τουρνά, τον κύριο Βαγγέλη Τουρνά, Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κύριε Ψαρόπουλε, τα πάντα είναι καλώς καμωμένα. Είσαστε 16.450, είπε. Είστε. 16.450 με τους συμβασιούχους μαζί. Τι σημαίνει δηλαδή, αυτό? Το χειμώνα με τους εποχικούς πυροσβέστες. Ναι. Το χειμώνα δηλαδή που από 31 Οκτωβρίου που απολυόμαστε, ξαναπέφτουμε. Ξαναπέφτει. Μείον 2.500. Ο κύριος Τουρνάς μάλλον κάπου δεν μας τα λέει καλά. Το προεδρικό διάταγμα λέει ότι έχει κενά 4.500. Τώρα λέει ότι έχουμε υπερπληθώρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μήπως προσμετρά και τα παιδιά που έρχονται εθελοντικά, τους εθελοντές πυροσβέστες του σώματος που κάνουν 3-8 ώρα το μήνα. 500 άτομα λέει εμοδέ. 500 άτομα που πήρε από εμάς. Δηλαδή πήρε από τους 16.000 και τους ξαναπήγε, τους έκανε εμοδέ.
πώς τους προσμετράει επιπλέον, αφού ήταν από εμάς, από την δεξαμενή των εποχικών. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντίληπτος, αλλά κάπου είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Και δυστυχώς αυτά τα πράγματα ακούγονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ας μας τα εξηγήσει με χαρτιά. Το μόνο που μπορώ να προσμετρήσω στην όλη, στους όλους μόνο αριθμούς είναι τα 200 άτομα που μπήκαν μέσω των Πανελληνίων. Κάθε χρόνο που μπαίνουν μέσω των Πανελληνίων. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγαίνει αυτό το νούμερο. Όχι μόνο εγώ, αλλά και κανένας συνάδελφος, και κανένας συνάδελφος συνδικαλιστής, κανένας συνάδελφος που ξέρει που είναι πάνω στο, οι συνάδελφοι που είναι πάνω στο βουνό και μένουν με τις μέρες επάνω στο βουνό. Πότε βγαίνετε σε αναστολή τώρα? Χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό. Χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό μέσα στην πυροσβεστική. Ναι. Στο μόνιμο προσωπικό. Δεν βγαίνουν υπηρεσίες. Φέτος το καλοκαίρι ήταν ένα 24ωρο ήμασταν μέσα. Ένα 24ωρο βγαίναμε και ξανά ένα 24ωρο μέσα. Μας πήγαινε μία-μία επί 24ωρου για τουλάχιστον 25 μέρες. Και μας λέει ο κύριος Τουρνάς ότι, γιατί αν θα τα αφήνατε λίγο το βίντεο λίγο παραπάνω, θα έλεγε ότι κάνουμε οι πυροσβέστες, λέει, κάνουν 8 υπηρεσίες, 8 24ωρες υπηρεσίες το μήνα. Ας πολλαπλασιάζει το 8 επί 24, πόσες ώρες βγαίνει κύριε Τουρνά, πόσες ώρες δουλεύει ένας δημόσιος υπάλληλος και πόσες δουλεύει ένας πυροσβέστης. Πόσα οφειλόμενα ρεπό κύριε Τουρνά έχετε μέσα στο προσωπικό. Αν ήταν καλώς καμωμένα όλα, δεν θα στενάζανε οι σταθμοί, δεν θα βογκούσανε οι πυροσβέστες. Δεν θα γινόταν αναστολή αδειών δυο φορές φέτος μέσα στο καλοκαίρι. Επιφυλακές φέτος το καλοκαίρι. Ο πυροσβέστης από την Αλεξανδρούπολη πήγαινε στη Ρόδο. Ο πυροσβέστης από τη Θεσσαλονίκη πήγαινε στη Ζαδιά δυο φορές, τρεις φορές. Πήγαινε στην Πελοπόννησο, πήγαινε στην Αθήνα. Και μου λέτε κύριε Τουρνά ότι υπάρχουν 16.450. Πρέπει να ντρεπόμαστε. Πρέπει να ντρεπόμαστε. Η πυροσβεστική θέλει άμεσες προσλήψεις. Το καταλαβαίνετε, να το κακούσει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Σας το λέω εγώ, ο Φάνος ο Ψαρόπουλος, ο πρόεδρος των συμβασιούχων πυροσβεστών. Άμεσες προσλήψεις. Η πυροσβεστική, η ανάγκη της πυροσβεστικής, κύριε Τουρνά, δεν είναι εποχιακές. Πάρτε το χαμπάρι. Σε ένα μήνα θα αρχίσουν τα χιόνια. Είδατε τι έγινε με τις πλημμύρες. Και εσείς μου λέτε ότι η εποχικότητα στο πυροσβεστικό σώμα είναι πάντα ή θα υπάρξει πάντα εποχικότητα στο πυροσβεστικό σώμα. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά καμιά φορά βγαίνουμε από τα ρούχα μας. Λυπάμαι, εγώ λυπάμαι για αυτή τη χώρα. Λυπάμαι για αυτή τη χώρα, γιατί φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν σας ρώτησα, φαντάζομαι στις πυρκαγιές στη Δαδιά θα πρέπει να συμμετείχατε, φαντάζομαι σαν... Όλοι οι συνάδελφοι, γιατί εγώ υπηρετώ στο Τρίτο Θεσσαλονίκης, ναι. Όλοι οι συνάδελφοι πήγαν από δύο φορές. Από δύο φορές. Τουλάχιστον δύο φορές. Άρα ξέρετε πώς είναι η κατάσταση. Πήγαμε και στο Βόλο. Πήγατε και στο Βόλο. Πήγαμε και στην Καρδίτσα. Πήγαμε παντού. Εγώ ξέρω. Πήγαμε και στη Ρόδο. Κύριε Ψαρόπουλε, πήγαμε παντού. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Πήγατε λοιπόν. Πήγατε, το λέω για τη Δαδιά. Είπα τη Δαδιά γιατί. Γιατί αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλία μπορεί τώρα με μία νεροποντή. Να γίνει, χτυπάω ξύλο να μην γίνει, να μην, και να εισακουστεί ο προηγούμενος καλεσμένος, ο οποίος μας είπε ότι μπορεί να παρεύει και να διώξει πάνω από κατοικημένες περιοχές τα καιρικά φαινόμενα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι άλλο θέμα, άλλο μεγάλο θέμα. Αλλά εσείς τώρα, 1η Οκτώβρη, μου είπατε ότι τελειώνει η σύμβαση. Και μπαίνετε ταμείο. 31 Οκτωβρίου. 31 Οκτωβρίου. Αν αυτό δηλαδή γίνει μετά τις 31 Οκτωβρίου. Και χρειαστεί να πάτε. Θα είναι μείον 2.500 κόσμο. Μείον 2.500 κόσμο, το καταλαβαίνουμε το έγκλημα. Ναι. Και λέτε ότι σας δίνουν 450 για να κάθεστε, ενώ μπορούν να δώσουν άλλα 300 και να είστε μάχημοι. Ναι. Ακριβώς. Δεν θα έπρεπε ακόμα και τα ποσά 16, τα οποία. 16.000 το σύνολο, μείον 2.500. Και ξαναλέω, ένα σούπερ μάρκετ, μεγάλο σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή έχει 23.000 κόσμο. Το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει 23.000 κόσμο. Και η πυροσβεστική, το πυροσβεστικό σώμα που δεν είναι μόνο οι φωτιές, το ξέρετε καλά, έχει 16.450 με εμάς.
Τους εποχικούς. Κύριε Τουρνά, καταλάβετε ότι χρειάζονται προσλήψεις. Κύριε Κικίλια, αφήστε τις θεωρίες. Κάντε προσλήψεις. Με 500 άτομα και 400 εμοδέ που λέτε που θα πάρετε ή 700, δεν λύνεται το πρόβλημα. Οι ανάγκες της πυροσβεστικής δεν είναι εποχικές. Δεν είναι. Λοιπόν, κύριε Ψαρόπουλε, εμείς είμαστε μαζί σας, αλληλέγγυοι. Ο Focus FM έχει ανοιχτά μικρόφωνα για οποτεδήποτε θέλετε να πανέβετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γιατί έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί υπάρχουν κανάλια που είναι συστημικά και δεν παίζουν καθόλου τα προβλήματα. Φυσικά. Και υπάρχουν κανάλια, φυσικά, ραδιόφωνα που είναι πάντα μαζί. Βλέπουν, έχουν ανοιχτά τα μάτια τους. Και βλέπουν τι γίνεται στην κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο. Γεια χαρά.